Κύριε Υπουργέ, η χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης Μαμάτσιο από τετραετίας περίπου δυσλειτουργεί, ελλείψη προσωπικού, η δε κατάσταση είναι επιδεινούμενη και οδηγεί σε σοβαρότερους κινδύνους για την υγεία των πολιτών της περιοχής κάλυψης του νοσοκομείου με απρόβλεπτες συνέπειες. Αναλυτικότερα, στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου σήμερα υπηρετούν 4 ειδικοί γιατροί, 1 επικουρικός γιατρός, 2 ειδικευόμενοι. Η θητεία ενός εκ των ειδικευόμενων λήγει στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2024, ενώ του δεύτερου η θητεία έχει λήξει και παραμένει προσωρινά με ολιγόμενες παρατάσεις, με σοβαρό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει σύντομα. Οι ανωτέρω γιατροί απομίζονται τη λειτουργία της χειρουργικής κλινικής, την υποστήριξη των λοιπόν κλινικών του νοσοκομείου, τη διενέργεια τακτικών αλλά και έκτακτων χειρουργείων που καθημερινά προκύπτουν, όπως επίσης τις διακομιδές σε τριτοβάθμια νοσοκομεία εκτός περιφέρειας Θεσσαλονίκη Ιωάννα, καθώς και τα τακτικά ιατρία της κλινικής. Σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις προστίθεται και η υποστήριξη του χειρουργικού τμήματος επιγόντων των περιστατικών ΤΕΠ, που τα τελευταία έτη λόγω πληθώρας περιστατικών αυτονομήθηκε ως τμήμα του νοσοκομείου. Το τμήμα αυτό θα έπρεπε να έχει στελεχωθεί ως αυτόνομο, σύμφωνα με τον νόμο, πλην όμως ουδέποτε συνέβη αυτό. Έτσι, η λειτουργία του χειρουργικού τμήματος επιγόντων των περιστατικών ΤΕΠ, με συμμετοχή μόνο, ακούστε κύριε Υπουργέ, αγροτικών γιατρών της περιοχής, τις εφημέριες του, καθιστά πλημελή την πρέπουσα και απαιτούμενη ιατρική φροντίδα των πολιτών, καθώς η επάρκεια των αγροτικών γιατρών δεν είναι αρκετή για την αντιμετώπιση των προσερχομένων περιστατικών. Το πρόβλημα λειτουργίας της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου και του χειρουργικού τμήματος επιγόντων περιστατικών ΤΕΠ έχει διαπιστωθεί και από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Κοζάνης. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι καθίσταται αδύνατο πια να καλυφθεί ελλείψη προσωπικού και να λειτουργήσει η χειρουργική κλινική του νοσοκομείου, ειδικά σε περιόδους εφημεριών, όπου ένας ειδικός γιατρός θα πρέπει να διεκπεριώνει όλα τα αντικείμενα της κλινικής που περιγράφονται παραπάνω, εμβρισκόμενος ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία ανάγκης στο νοσοκομείο. Τα παραπάνω καθιστούν επίσης τη στελέχωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εφημεριών ανέφικτη. Και ρωτάστε λοιπόν τι θα κάνει η κυβέρνηση, ποια επίγοντα μέτρα θα πάρει για να προσληφθεί άμεσα ο αναγκαίος αριθμός προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας μόνιμη, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης και το χειρουργικό τμήμα επιγόντων περιστατικών ΤΕΠ να ανταποκριθεί στις ανάγκες περίθαλψης των ασθενών. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τα στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικά. Αλλά κοιτάξτε τώρα, εμείς λέμε ότι η τραγική κατάσταση στην Κοζάνη, όπως και παντού, αφορά την εφαρμογή μιας στρατηγικής μέσω της πολιτικής. Όλο και λιγότερη χρηματοδότηση με διάφορους τρόπους, τα περιγράφουμε σε όλες τις επίκαιρες, για εξοικονόμηση χρημάτων, κόβοντας από τις ανάγκες του λαού, για να τα δώσετε στους επιχειρηματικούς ομίλους. Για τις επενδύσεις τους, αλλά και για όπλα, για να συμμετέχουν στη ληστεία του πλούτου άλλων λαών, οι επιχειρήσεις των συμμάχων σας, των ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, παράλληλα, οι επιχειρηματίες υγείας να βάλουν στο χέρι τα νοσοκομεία με διάφορους τρόπους. Να θησαυρίσουν από εξετάσεις, χειρουργία, βλέπει απογευματινά, θα δούμε και την επέκταση αυτής της κατάστασης. Και όποιος έχει λεφτά να ζει, ιδάλλως για χαραντάν, που λέει ο λαός μας. Οι γιατροί στην Κοζάνη, ειδικά, σήκωσαν ανάστημα και μπράβο τους. Και σας απέτρεψαν να εφαρμόσετε τα απογευματινά πληρωμένα χειρουργία. Δεν δέχτηκαν δηλαδή, με άλλα λόγια, να γδάρουν το λαό της περιοχής για την τσέπη τους. Και εσείς βρήκατε πώς να το καταφέρετε αυτό από την πίσω πόρτα. Πώς, να πώς. Όσοι προσλήφθηκαν για τα επίγοντα χειρουργία, εκεί που λέτε είναι 5, ένας διευθυντής, 3 ειδικοί γιατροί, τραβήχθηκαν, επιφορτίστηκαν με άλλα καθήκοντα, σε άλλα πόστα. Όσοι απέμειναν στη χειρουργική κλινική, θα τους αφήσετε να μειώνονται εν ώψη λήξη συμβάσεων, όπως περιγράψαμε, ή και συνταξιοδοτήσεων, έτσι ώστε να πνιγούν μόνο με τα επίγοντα χειρουργία που όλο και αυξάνονται, και έτσι από την αδυναμία λειτουργίας να περάσουν, να δουλέψουν τα τακτικά, εξετάσεις, χειρουργία, απογευματινά, αλλά γιατί όχι και πρωινά, να περάσουν στους ιδιώτες. Και μάλιστα σε καινούργια πτέρυγα που την πλήρωσε ο λαός μας. Και τέλος, εν τέχνος, κλείνεται και την πόρτα σε προσλήψεις, εξασφαλίζοντας το άγονος της προκήρυξης. Διότι, κύριε Υπουργέ, ποιος ειδικός, ειδικευόμενος, θα έρθει όταν εκτός από το οικονομικό ζήτημα θα δουλεύει αντί για 4 εφημερίες, όπως πρέπει να γίνεται, 10 και βάλε, δεν θα έχει τη δυνατότητα, λόγω της έντασης, να μάθει τίποτα για να εξελιχθεί, δεν θα έχει και ποιος να τον διδάξει και πώς, δεν θα δουλέψει σε νομιμοποιημένο ενιαίο και αυτόνομο ΤΕΠ, όπως ορίζει ο νόμος και τα σύγχρονα δεδομένα. Άρα θα δουλεύει σε κατάσταση μπάχαλου, πανικού,
και με βαριές ευθύνες να κρέμονται πάνω από το κεφάλι του. Κύριε Υπουργέ, πώς δεν θα βγουν άγονες, ποιος θα αναλάβει τέτοια θέση? Κανείς βεβαίως. Και νομίζουμε ότι είναι μια χαρά η μεθόδευση σε αυτήν την κατεύθυνση. Και σας λέμε ότι απαιτούμε τώρα όσες προσλήψεις, όπως τις περιγράψατε και παραπάνω, που χρειάζονται στην κλινική, χειρουργική κλινική και τα επίγοντα χειρουργία, για να εργάζονται οι γιατροί ανθρώπινα, να μπορούν να εξελίσσονται και να μην κινδυνεύει η ζωή κανενός. Και επιτρέψτε μου τα. Δεν βρίσκεται κοντά, είπατε και τα ποσά. 1 δις, για την ακρίβεια 1,3. Χρειάζεται για να προσλάβετε τους 45.000 υγειονομικούς που λείπουν συνολικά, γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Και μάλιστα με 20% αύξηση στο μισθό τους και το 13ο-14ο μισθό. 1,3 δις. Για να μην έχουμε πρόληψη, από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια, να καλυφθούν οι ανάγκες του λαού, να μην φοβάται κανένας ότι θα πεθάνει στον δρόμο για να πάρει να βρει άλλο νοσοκομείο, να εξελίσσεται η ιατρική με την εκπαίδευση των γιατρών, να μην χρειάζεται κανένας να δώσει στους ιδιώτες γιατρούς τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν το βρίσκατε το 1,3 δις, βρήκατε όμως 12 δις φέτος για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τα παράσιτα, τους κεφαλαιοκράτες. 15 ήταν πέρσι. Έτσι. Βρήκατε 7 δις για τον ΝΑΤΟ και άλλο 8,5 προχθές για τους νέους εξοπλισμούς, για τις νέες ανάγκες των απαιτήσεων των παρεμβάσεων των δολοφονικών του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτά είναι, κύριε Υπουργέ, που θα κάνουμε τα πάντα να τα μάθει μέχρι και ο τελευταίος άνθρωπος εκεί στην περιοχή και να ξεσηκωθεί για να σας φράξει το δρόμο σε αυτούς τους σχεδιασμούς και βέβαια να επιβάλλει όλα αυτά που χρειάζονται για να σώσει την υγεία, τη ζωή του και των παιδιών του. Ευχαριστώ.